Όχι στη δημιουργία hot spot στην Κρήτη, ναι στη φιλοξενία συγκεκριμένου αριθμού προσφύγων σε οικίες μέσω του επιτυχημένου προγράμματος Εστία που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, είπαν δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί στο πλαίσιο της συνεδρίασης της ΠΕΔ Κρήτης. Εάν έρθουν στην Κρήτη μαζικοί τόποι, δηλαδή πάνε σε ξενοδοχεία, πάνε σε στρατόπεδα, θα μεταφέρουμε το πρόβλημα από τα νησιά στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Να μην πάμε σε χώρους μαζικούς που θέλει να βάλει η κυβέρνηση. Ο πληθυσμός που θα έρθει εφ' εξής να μην διαταράξει το πρόγραμμα που έχει καταστρώσει η Αναπτυξιακή, μην είναι περισσότερο δηλαδή από αυτό που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε υπό συνθήκες αξιοπρέπειας. Σε αυτό το μοτίβο θα πρέπει να κινηθούμε όταν και εφόσον προκύψει το θέμα και δεν θα πρέπει να εκφύγουμε του πετυχημένου μοντέλου που υπάρχει στην Κρήτη. Δήμαρχοι διαφώνησαν με τη λογική φιλοξενίας προσφύγων σε μαζικούς χώρους συνάθρησης, σε ξενοδοχεία και στρατόπεδα. Ήδη στο νησί μας φιλοξενούνται 900 ωφελούμενοι σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζητία και Χανιά, αριθμός ο οποίος μπορεί να αυξηθεί μέχρι τα 1.300 άτομα. Από τους 900 περίπου, τους 895 και 750 είναι στο Ηράκλειο. Το να γίνεται, αν θέλετε, μία κρούση σε συγκεκριμένους ξενοδόχους, πρακτικά λοιπόν τι προκρίνεται, η δημιουργία hot spot. Διότι όταν ένα ξενοδοχείο κληθεί να φιλοξενήσει 400, 500 ή 600 άτομα, ουσιαστικά δημιουργείται ένα hot spot. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε γνώση τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Εγώ βλέπω ότι δρομολογούνται αποφάσεις για να δημιουργούν τελεσμένα. Και είναι θέμα αυτό. Την προσωπική του θέση ότι μπορούν να φιλοξενηθούν πρόσφυγες στην ενδοχώρα του Ρεθύμνου εξέφρασε ο Θοδωρής Νίνος. Ωστόσο, κόκκινη γραμμή τράβηξε ο Δήμαρχος Φλεστού, υποστηρίζοντας ότι στην ευρύτερη περιοχή φιλοξενούνται ήδη αρκετοί μετανάστες. Ήδη φιλοξενεί 2 με 3 χιλιάδες μετανάστες. Πώς να σηκώσει παραπάνω? Μία από τις μεγάλες αστοχίες που θεωρώ εγώ και πραγματικά με θλίβει είναι ότι ο τόπος μου, το Ρέθυμνο, δεν συμμετέχει καθόλου σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν επιδείχθηκε το απαραίτητο ενδιαφέρον από άψη δημοτικής αρχής, αλλά υπάρχει ενδοχώρα. Υπάρχουν χώροι σε οικισμούς οι οποίοι βρίσκονται σε ακτίνα πλησίων του Ρεθύμου, θα μπορούσαν να διατεθούν οικίες. Αυτό είναι σίγουρο. Εάν δεν συνεχίσει η ΥΠΑΤ η αρμοστία να χρηματοδοτεί το πρόγραμμα της αναπτυξιακής, τελειώσαμε. Και έχω την αίσθηση ότι αν συζητάνε κεντρικά κάποιες λύσεις, γιατί και παλιότερα είχε μπει το θέμα με τα hot spot, είναι το ζήτημα των οικονομιών κλίμακας, λιγότερα λεφτά να διαθέσουν, κάπου να τους μαζέψουν με ό,τι σημαίνει αυτό.